Η δεύτερη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε χθες στο Κοβεντάριο, με τους συμμετέχοντες να έχουν ευκαιρία για την ανασκόπηση της μέχρι τώρα πορείας, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και την παρουσίαση των συμπερασμάτων από την πρώτη δημόσια διαβούλευση. Σήμερα πραγματοποιείται η δεύτερη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να γίνει μια ανασκόπηση για το ΣΒΑΚ. Θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά θα γίνει και παρουσίαση των συμπερασμάτων από την πρώτη δημόσια διαβούλευση που είχε γίνει πριν από μερικές μέρες. Επίσης, θα αναπτυχθούν και τα σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και τα σχέδια αξιολόγησης. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο δημόσιες διαβουλεύσεις και στο τέλος θα έχουμε την δυνατότητα να ενημερωθούμε, να μάθουμε την πρόταση του αναδόχου για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αυτή τη στιγμή το σχέδιο υλοποίησης του ΣΒΑΚ βρίσκεται σχεδόν στο 30%, καθώς έχει ολοκληρωθεί η συλλογή δεδομένων και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί από έρευνες και αυτοψίες, όπως και από άντληση στοιχείων από παλαιότερες μελέτες του Δήμου. Λαμβάνοντας επομένως υπόψη το σύνολο αυτής της ανάλυσης, έχουμε διαμορφώσει εναλλακτικά σενάρια, όπου το κάθε σενάριο στην ουσία δίνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο αυτών των σενάριων ήρθαμε σήμερα να διαβουλευτούμε με τους φορείς. Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, η τελική ανάδειξη του σεναρίου θα είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής του συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Θα υπάρξει δηλαδή μια διαδικτυακή δημοσκόπηση, όπου χρειάζεται αυτή η δημοσκόπηση ώστε να είναι περισσότερο να διαφημιστεί και από τα τοπικά μέσα αλλά και από τους φορείς. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε μαζική συμμετοχή. Αυτός είναι και ο σκοπός και το νόημα ενός ΣΒΑΚ, να υπάρχει συνδιαμόρφωση ώστε το σενάριο το οποίο θα προκύψει, το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα από τα εναλλακτικά, είτε συνδυασμός τους ή ακόμα και από καινούργιο σενάριο το οποίο μπορεί να προταθεί από τους ίδιους τους πολίτες. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και πάρουμε δηλαδή τις βασικές κατευθύνσεις, τότε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σταδιακά και στην προδιαγραφή των μέτρων, τα οποία πάλι θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης τόσο με φορείς όσο και με τους πολίτες.